Δημοσίου τώρα, ο αρμόδιο υπουργό, ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι την τελευταία τετραετία μειώθηκαν κατά 200.000. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι υπήρχαν, υπήρξαν στην αρχή μεγάλε καθυστερήσει στι μεταρρυθμίσει, γι' αυτό οι αλλαγέ στο δημόσιο έγιναν όπω είπε με το περίστροφο στον Κρόταφο. Την αφόρητη πίεση της Τρόικας προκειμένου να φέρει σε πέρα γρήγορα μεταρρυθμίσεις που είχαν καθυστερήσει και αφορούσαν απολύσεις και διαθεσιμότητα χιλιάδων υπάλληλων στο Δημόσιο, παραδέχθηκε ο Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση, Κυριάκο Μητσοτάκη. ότι ο κύριος Μητσοτάκη στο Ζάπιο που παρουσίασε την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση τη διετία 2014-2015 έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μέσα στην τελευταία τετραετία μειώθηκε ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων κατά 200.000 και πλέον μειώνοντας την ετήσια δαπάνη περίπου κατά 8 δισεκατομμύρια ευρώ και από 24,5 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2009 έφτασε στα 15,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχο του Υπουργείου είναι να αποχωρήσουν από το δημόσιο εντό του 2014 άλλοι 11.000 υπάλληλοι και να γίνει εξορθολογισμό τη δημόσια διοίκηση μέσα από νέου οργανισμού για του οποίου θα υπάρξουν σχέδια προεδρικών διαταγμάτων που θα αποσταλούν, όπω είπε, εντό των ημερών στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Παράλληλα, να δημιουργήσει μια δημόσια διοίκηση με λιγότερη γραφειοκρατία και αποτελεσματικότερε υπηρεσίε για του πολίτε. We a in which in many will 30%. Την ίδια ώρα, άδεδοι και γεσέ βρίσκονται σε θέση μάχη κατά των απολύσεων και έχουν εξαγγείλει 24 ώρια απεργία και συλλαλητήριο την 4η 9 Απριλίου, εκφράζοντα την αντίθεσή του στην οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση. Σκοπεύουμε και μετά την απεργία, με νέε συλλογικέ